Ο έπαρχος Λάρνακας για τις ζημιές που έχουν προκληθεί από τις βροχές και αμέσως μετά στην πυροσβεστική υπηρεσία. Τι αφορούν οι ζημιές πρώτα-πρώτα? Αφορούν σε τρία επαγγελματικά υποστατικά. Μία κατοικία στην οδόν Τερψιχώρης, μία κατοικία στα Περβόλια και μία κατοικία στην Κλαβδιά. Για τις δύο κατοικίες που βρίσκονται σε κοινότητες, ιδιαίτερα αυτήν της Κλαβδιάς σας λέω πρώτα-πρώτα, εκείνον το οποίο ήδη γίνεται είναι η επιδιόρθωση της από το δικό μας το συνεργείο. Όσον αφορά εκείνη των Περβολιών, μόλις τώρα πήραμε την πληροφορία μέσω επιστολής, οπότε θα γίνει επίσκεψη, επιτόπια επίσκεψη, τόσο για τα Περβόλια, όσον και για τα τρία επαγγελματικά υποστατικά στη Λάρνακα και τη μία κατοικία στη Λάρνακα, οδός Τερψιχώρης, όπως σας έχω αναφέρει. Ήδη έγινε μία σύσκεψη στις 10 του μηνός εδώ. Θα γίνει επιπρόσθετα και ακόμα μία σύσκεψη την ερχόμενη Τετάρτη. Σε αυτήν τη σύσκεψη όμως θα είναι μόνον ο Δήμαρχος Λάρνακας, ο Δήμαρχος Αραδίππου και ο Δήμαρχος Λιβαδιών. Και τι θα αφορά? Θα αφορά όχι αυτό που έγινε εχθές, διότι είχε καθοριστεί πριν αυτή η σύσκεψη. Θα αφορούν κάποιες ενέργειες που θα έπρεπε να είχαν γίνει από πλευράς των Δήμων και δυστυχώς δεν έγιναν. Αυτός ήταν ο λόγος που εκάλεσα σε σύσκεψη τους τρεις δημάρχους. Και ο λόγος που τους φωνάζω εδώ είναι για να δούμε τι γίνεται και τι θα γίνει από πλευράς τους. Να σας πω για κάτι άλλο, και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Με βάση τον νόμο δεν είναι ο επαρχός αρμόδιος, αλλά είναι οι τοπικές αρχές. Στην προκειμένη περίπτωση δήμοι. Αν μιλούμε για ποτάμους, για παράδειγμα, σε κοινότητες, είναι τα κοινοτικά συμβούλια. Παρόλα αυτά, εμείς και παρέχουμε κάθε βοήθεια σε οποιοδήποτε τη ζητήσει.